Σε όλους μας, όπως είπα και στην Δημοκρατία, από τη στιγμή που βλέπω ότι έχει κοινοποιηθεί, έχει φτάσει από τον Αυτοκίνητο Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας ένα έγγραφο από μια αυτοψία, αποτέλεσμα μια αυτοψία η οποία έγινε κατά την περίοδο 17 έτου έως πρώτη δόμου σε μια σειρά από σχολεία. Και όχι σε όλα. Σε 11 σχολεία και υπάρχουν και κάποιες παρατηρήσεις. Δεν ξέρω έκτοτε ποιες από τις παρατηρήσεις αυτές έχουν διορθωθεί, αν διορθώθηκαν και τι υπόθηκε στη σύσκεψη που έγινε προχθές την Παρασκευή. Πάντως, θέλω να τονίσω ότι πρέπει να το δίνετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για απλά θέματα. Είδα στις παρατηρήσεις αυτές μερικές οι οποίες είναι πολύ εύκολο να φτιαχτούν. Βέβαια, δεν μπορούμε να καλύπτουμε και κάποιες άλλες αδυναμίες με μπαλώματα. Και επίσης, δεν είναι δυνατόν να έχουμε σάτα της χρονιάς αυτής και να τη μεταφέρουμε στην επόμενη, σάτα των σχολείων. Έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, ας κοιτάξουμε τουλάχιστον φέτος τη σάτα να την αναλώσουμε όλοι και να μην τη μεταφέρουμε την επόμενη χρονιά. Ένα δεύτερο θεματάκι το είχα, είναι οι γέφυρες και ο πρόβολος του περιπάτου στην Ναυαρίνου. Μία από τις πρώτες ερωτήσεις τις οποίες κάναμε είναι για την επισκευή αυτών των προβόλων. Η επισκευή τους δεν είναι κάτι το φοβερό. Δεν είναι κάτι τρομερό. Καθαρισμός χρειάζεται σιδήρων, αναστολέας διάβρωσης, επισκευαστικό. Από εκεί και ύστερα, αν πρέπει να μελετηθούν οι γέφυρες για το τι κρατάνε ή τι δεν κρατάνε, είναι άλλο θέμα. Δεν εμπλέκεται στην επισκευή τους. Όσο παραμένει αυτό το θέμα, χρόνο με το χρόνο, έχουν περάσει 2,5 χρόνια, τόσο επιβαρύνονται οι γέφυρες. Τόσο επιβαρύνονται οι πρόβολοι. Τα σίδερα είναι έξω, ελεύθερα. Είναι δυνατόν να το αφήνουμε αυτό το θέμα έτσι. Και μάλιστα έγινε θέμα στις εφημερίδες, έγινε θέμα σε σχόλια επισκεπτών της πόλεως και είναι κρίμα. Γιατί είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και ένα τελευταίο, θα θέλαμε κύριε Πρόεδρε, σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που εσείς θα κρίνετε, να φέρουμε ως θέμα συζήτησης, να φέρετε ως θέμα συζήτησης την αναγόρευση του κυρίου Γιώργου Κομάσκη ως επίτιμου δημότη της πόλης. Του κυρίου Γιώργου Κομάσκη. Έτσι. Σαφέστατα θα μπορούσε κανείς κάποια στιγμή να πει ότι μπορούν να γίνουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινήσει τη χώρα και το ΣΕΓΑΣ και τα ελληνικά μας χρώματα, μάλλον φέρνοντας χρυσά μετάλλια, ιδιαίτερα στην πόλη. Άλλο αυτό, άλλο η παρουσία του Γιώργου Κομάσκη όλα αυτά τα χρόνια. Έχει πει πάνω από 30 χρόνια στην πόλη, έχει ιδιαίτερη αγάπη στην πόλη, έχει ιδιαίτερη τιμή για μας ότι κάθε χρόνο φροντίζει όλες οι ομάδες, έστω όταν είναι εφικτό, να έρθει στην πόλη και αυτό για μας δείχνει πόσο πολύ την έχει αγαπήσει. Νομίζουμε ότι ως ελάχιστος χώρος τιμής απέναντί του, οφείλουμε και εμείς κάποια στιγμή και για διάφορους άλλους λόγους, να τον τιμήσουμε και να τον ανακηρύξουμε επίσημο δημότη της πόλης. Ευχαριστώ.